και είδαμε τη σειρά. Τον τότε αρχηγό των αντιπολιτεύσεων Γιώργο Παπανδρέου, την Αλέκα Παπαρίγα, τον Αλέκο Αλαβάνο και τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Τι είπε ο Κώστας Καραμαλής στους πολιτικούς αρχηγούς, σας το λέω εγώ που μίλησε με τον Καρατζαφέρη. Ότι η Ελλάδα, αν δεν πάρει γρήγορα και γενναία και δύσκολα οικονομικά μέτρα, σε ένα χρόνο το πολύ θα έχει χεροκοπήσει. Φεβρουάριο του 8. Οι άλλοι τρεις πολιτικοί αρχηγοί βγήκαν και είπανε, εμείς δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση των λαϊκών εισοδημάτων και ξέρω εγώ και τα λοιπά, τα γνωστά. Ο Καραμαλής είπε, εγώ έχω 10 βουλευτές, τους δίνω στον Καραμαλή να πάρει μέτρα γρήγορα σωθεί η Ελλάδα. Γιατί αλλιώς θα φύγει σε ένα χρόνο το δούλου του. Τι έκανε ο Καραμαλής, δεν πήρε κανένα μέτρο. Γιατί δεν πήρε κανένα μέτρο, γιατί είχε τις ευρωεκλογές, μη χάσουν τις ευρωεκλογές, μετά αν θα κάνουμε θα μας δείξει ο κόσμος. Τελικά τι έκανε αυτό το Καραμαλής, παρετήθηκε και παρέσει την εξουσία στο Πασόκ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έρχομαι τώρα στο Πασόκ. Α, να πω ότι αν βγήκε ο Καρατζαφέρης και είπε αυτό με τους 10 βουλευτές, θα θυμάστε γιατί σας ξεχνάτε γρήγορα, επί μήνες τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, οι βουλευτές, τα κανάλια λέγανε είστε πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε που το λέγανε. Πατερίτσα την έλεγα εγώ. Ρε παιδιά, και πατερίτσα, εδώ και γιατί η Ελλάδα σπίτι μας μετά με τα κόμματα ασχολούμαστε. Πάμε κάμε το σωθούμε. Είστε πατερίτσα την Νέας. Βέβαια, φάνηκε ποιος το κάτσαμε και η πολυκατοικία. Και είδαμε τι είστε. Έχετε δει καθόλου να λένε περί πολυκατοικία, τώρα τελείωσε πολυκατοικία τώρα. Περί πολυκατοικία άλλαξε την άλλη πλευρά το μειζονέτα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι, πες μας κατηγορούν ότι είμαστε πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας. Και οι δημοκράτες μας λέγανε, μπράβο, είστε υπεύθυνο πολιτικό κόμμα και πάτε πολύ σωστά και έτσι πρέπει να κάνετε και συγχαρητήρια. Σήμερα είναι αντιστραμμένοι όλοι. Αυτοί μας λένε πέρσι, τι υπεύθυνοι που είστε και μπράβο, την πλάτη για την Ελλάδα μας λένε, είστε πατερίτσα του Πασόκ. Αυτοί που μας λέγανε, δεν τρέπεστε πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας, μας λένε, τι ωραία και υπεύθυνη στάση που έχετε. Θα τρελαθώ. Δηλαδή εδώ το πλοίο βουλιάζει και εμείς ασχολούμαστε τώρα με το ποιο είναι πατερίτσα ποιου. Μα τι σημασία έχουν λατά, εδώ και για το σπίτι μας. Μα αυτά θα ασχολούμαστε. Αν δεν μπορέσουμε τώρα, σας λέω, που είμαστε ένα βήμα από το χείλο τη Αβίσου, να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα, να δουλέψουμε σωστά και να φύγουμε από τον βούρκο, θα καταστραφούμε όλοι μαζί. Και αν καταστραφούμε, σκορδοκαίλια μας. Αν θα έχει ανέβει ο λαός στη δημοσκόπηση, θα έχει πέσει. Αυτό μας καίει. Αυτό είναι το μείζον. Και αν έχω αυτή την πολύ έντονη κριτική στον Αντώνη Σαμαρά για τη στάση, είναι πολύ απλή και θα σας πω και αυτό θα κλείσω για να πάω και σε βιβλία. Πολύ έντονη κριτική. Εδώ υπήρξε κύριε μια σαφής διαχωριστή γραμμή την οποία η ελληνική κοινωνία ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ίσως να τη συνειδητοποιήσει σιγά σιγά με αυτό που είναι σήμερα, ξέρω με το καμποτάζ. Στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν σήμερα μια σαφής διαχωριστική γραμμή. Υπάρχουν εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που εφθαρσώς δεν το κρύβουνε, θέλουν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λένε να μην χρεοκοπήσουμε, λένε να χρεοκοπήσουμε. Η κυρία Παρίγα είπε, τώρα είναι η ευκαιρία το κίνημα που να το παραδεχθούμε έχασε το 49 να πάρει τη ρεβάνς. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει το περίφημο, το χάος είναι ωραία κατάσταση αρκεί να οδηγείς προς τα αριστερά. Από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις λοιπόν είναι αναμενόμενο να περιμένεις και να κάνουν κάθε μέρα πορείες και να καίνε στελέχη τους στις τράπεζες γιατί φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτοί. Δεν λέω οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά παρικούντες του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, και να καταλαμβάνουν Ακρόπολη και να πηγαίνουν σήμερα να εμποδίζουν τα κρεοζιερόπλα να πλησιάσουν το λιμάνι του Πειραιός. Εδώ λέμε αμά να πάρουμε κανένα ευρώ να σωθούμε, φτάνουν 4 κρουαζιερόπλα για τα αφήνουμε στο λιμάνι. Μα έτσι αρκετό με χρεοκοπία. Μετά μας θέλει το δούλου του να χρεοκοπήσουμε. Απλά πράγματα. Αλλά αυτοί όμως το λένε ευθέως. Ναι, να χρεοκοπήσουμε. Γιατί για να φέρουμε ο κομμουνισμό. Να πάρουμε τη ρεβάνς. Και υπάρχει άλλη πλευρά, ο αστικός χώρος, το πούμε έτσι, οι οποίοι λέμε να μην χρεοκοπήσουμε. Γιατί η χρεοκοπία θα σημαίνει φοβερές συμφορές για το λαό μας. Και φοβερές συμφορές για τον τόπο μας. Δεν μπορεί σε αυτό το δίλημα η Νέα Δημοκρατία, μόνο και μόνο για να μην χάσει ψηφαλάκια, μόνο και μόνο για να ακούσει το έβγε από αυτού που θίγονται τα μέτρα που είναι σχεδόν όλοι, να πηγαίνει και να ακολουθεί το Κουκουέ και το ΣΥΡΙΖΑ ή το του χάους. Γιατί το όχι αυτό θα σήμαινε. Με αυτή την έννοια δεν είναι επιτρεπτό. Να καταλάβουμε ότι όταν αναλαμβάνει ένα αξίωμα, έχει ευθύνη. Και όσο το αξίωμά σου είναι μεγαλύτερο και το να είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μεγάλο αξίωμα. Είναι ο πέμπτος στην ιεραρχία του κράτους. Δεν μπορεί να φέρεσαι ανεύθυνα μόνο και μόνο για να χαϊδεύεις αυτιά. Εκεί είναι που ψέγω πάρα πολύ τον κύριο Σαμαρά. Και ο Σαμαράς πρέπει να βγει και να πει: ναι, κάναμε λάθος ως Νέα Δημοκρατία, ναι, έκανε φοβερά λάθος το Πασό και τι έκανε και θα είχε δίκιο να το έλεγε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. 1-2 δηλώσεις Τιτανικού που δεν πήρε γρήγορα μέτρα, που δεν έκανε το άλλο, που δεν έκανε το άλλο, αλλά
Εδώ που είμαστε σήμερα πρέπει να αφήσουμε την πατρίδα. Αυτή θα ήταν η εθνική θέση. Όχι φταίει όλα το Πασόκ, γι' αυτό και εμείς λέμε όχι. Αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα στην πολιτική. Και σας το ξαναλέω για να το κλείσω. Ή θα σοβαρευτούμε τώρα, ή θα καταστραφούμε. Άλλο περιθώριο δεν υπάρχει. Και πρέπει η ελληνική κοινωνία σύσσωμη να απομονώσει αυτές τις δυνάμεις που ακόμα και αυτή την ώρα της καταστροφής εξακολουθούν να βλάπτουν την πατρίδα. Κλειστοί δρόμοι, κλειστά ξενοδοχεία, κλειστά λιμάνια, ακρόπολη με πανό. Όχι μόνο δεν βοηθούν την εθνική προσπάθεια, αλλά θέτουν και νέα εμπόδια που δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω την προσπάθειά μας να γλιτώνουμε τη χρεοκοπία. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους απομονώσουμε. Είναι οι εχθροί των οικογενειών μας. Θα πεινάσουν τα παιδιά μας εξαιτίας τους. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε να το κάνουν. Και φυσικά εκεί είναι και η ευθύνη της κυβερνήσεως. Είπε κάτι και τα παρακολουθεί όλα απαθώς. Λες και άλλος είναι που κυβερνάει τη χώρα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, καλεί και τον Ερντογάν να έρθει. Δεν είχαμε όλα τα χυμαριωρεί, ο Φερετζές έλειπε. Μα τώρα, τώρα που γίνονται αυτά, τώρα έρθει ο Ερντογάν, τι τον πήρε αυτό ο Χριστιανό Παναδρέου, θα τον φέρει ένα χρόνο αργότερα, έτσι θα παθαίναμε. Τέλος πάντων, για τώρα μπορούμε να μιλάμε ώρες, όμως θέλω να ξέρετε, και πολλοί μου λένε, το βασικό επιχείρημα που ακούω και θέλω να το απαντήσω, δεν θα πάω τώρα στα πάλι ελβετόψυχο, τραπεζολάνο και τέτοια. Αυτά σας είπα, είναι ανοησίες. Ο Πανούση τις λέει. Θα κάτσω εγώ να πέσω σε επίπεδο Πανούση. Αυτός που υιοθετεί τα επιχειρήματα τεκμηριώσει. Και ξαναλέω, το μείζον σε όσους ασκούν κριτική. Κριτική είναι πολύ εύκολο πράγμα. Εγώ περιμένω να ακούσω την πρόταση. Να βγει ο κύριος Γιώργος Ζερβός εδώ στο Blue Sky και να πει: κακός ο Καρατζαφέρης είπε ναι, γιατί μπορούσαμε να βρούμε καλύτερα λεφτά, φτηνότερα και ευκολότερα από εκεί. Και να μας αποδείξει το δρόμο του και να βγούμε και να πούμε: Γεώργιε Ζερβέ, είσαι γεννημένος για πρωθυπουργός. Έλα, σε πάμε να κυβερνήσεις, να σου δούμε. Όχι να μου κάνεις κριτική εκ του καναπέως και να υβρίζεις όλους τους άλλους χωρίς καμία άλλη πρόταση. Με μόνο επιχείρημα, εγώ με δημοσιογράφος δεν κάνω προτάσεις, ασκώ κριτική. Γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι για να τελειώνουμε. Και θέλω να ξέρετε κάτι. Εγώ βγάζω γραμμές, θα ξαναβγάλω τη Δευτέρα. Και περιμένω να βγείτε να με αντιμετωπίσετε. Γιατί όποτε ανοίγω γραμμές, βγαίνουν κανένα διατήθη και βγαίνουν 5 και μου δίνουν κριτήρια. Εγώ θέλω ψαρτήρια, θα σου πούνε στο μελονάκι κάποιου. Έχει επί καθημερινή βάσεω. Και πουλάνε στον αέρα από το μαγκιά. Και δεν βγαίνουν στην εκπομπή μου, τι φοβούνται. Να, καμιά φορά μπορεί να είμαι λίγο αυστηρό. Το παραδέχομαι. Αλλά δεν δένουμε, τουλάχιστον τηλεοπτικό. Λοιπόν, βγαίνετε να απαντείτε από την άποψή σα, τι φοβάστε. Αλλά όταν θα βγαίνετε, όλα τα αρλούμπε. Θα λέτε, κύριε Γεωργιάδη, υπήρχε άλλο δρόμο. Ποιο είναι, κύριε μου, 1, 2, 3. Εάν βγαίνετε και λέτε δεν υπήρχε άλλος δρόμος, εκεί πια τρώμε με το παράδειγμα περί μονοδρόμου. Και ποιο είναι το επιχείρημα τώρα που ακούω. Μα αφού θα πέρναγε με 151 ψήφους, γιατί να το χρεωθεί και ο λαός. Ένα το κόμμα. Είναι το πιο διασκεδαστικό επιχείρημα υπό την εξής έννοια. Γιατί έφτασε η Ελλάδα εδώ σήμερα, ποιος είναι ο λόγος, ο πραγματικός. Γιατί εδώ και 40 χρόνια είχαμε πολιτικούς οι οποίοι φοβούνται να πούν στον κόσμο την αλήθεια. Και όταν έπρεπε να πάρουν μια δυσάρεστη απόφαση, δεν την ελάμβαναν, αλλά υποχωρούσαν πάντοτε εις τον λαϊκισμό για να κρατήσουν την καρεκλίτσα τους. Είναι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι στο ερώτημα «Ωφελώ την πατρίδα ή ρισκάρω την καρέκλα μου» έλεγαν «Ας βλάψω την πατρίδα και να μην ρισκάρω την καρέκλα μου». Εγώ, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε το ίδιο. Γιατί αν γίνουμε το ίδιο δεν έχουμε λόγο υπάρξεως. Εμείς θα λέμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Και θα παράτουμε αυτό που πιστεύουμε είναι σωστό. Και θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτά τα μέτρα που θα πέρναγαν μόνο με το Πασόκ, είναι αλήθεια. Να δίναμε την εικόνα ως χώρα ότι επιτυχάνουμε ένα maximum εθνικής ομοψυχίας που σημαίνει ότι λαμβάνουμε ως κοινωνία την απόφαση όχι απλώς να πάρουμε αυτό το πακέτο που δεν είχαμε άλλη λύση, αλλά να βγούμε από την κρίση. Γιατί για να βγούμε από την κρίση δεν φτάνει φυσικά το πακέτο. Πρέπει να δουλέψουμε σωστά. Αυτό φτάνει η ευθύνη του δικού μας κόμματος. Να πούνε προς τα έξω οι αγορές, τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο το Πασόκ, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη εθνική συνεννόηση. Και φυσικά σε αυτό το κλίμα το να ήταν και η Νέα Δημοκρατία παρόλο ήταν ακόμα καλύτερο. Αυτή ήταν η ευθύνη μας. Και βεβαίως το κάναμε γνωρίζοντας ότι θα χάσουμε πολλές ψήφους. Βεβαίως. Οι δύσκολες αποφάσεις
έχουν πολιτικό κόστος. Αλλά να είστε υπερήφανοι για εκείνους πολιτικούς που μπορούν να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις εις γνώση τους ότι θα έχουν πολιτικό κόστος. Και να ντρέπεστε για εκείνους πολιτικούς που συνεχώς χαϊδεύουν αυτιά. Παρακολουθώ τη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Θα κλείσω με αυτό, αν κλείσω με αυτό.